από το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο μία αίτηση επιμήκυνσης του δανείου, αλλά είχε βάλει το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο ως δεδομένο, είχε δεσμεύσει ένα μέρος των ανταποδοτικών. Αυτό απαγορεύεται, οπότε η επιμήκυνση αυτή του δανείου δεν πέρασε. Ήρθε εδώ η Alpha Bank, συναντηθήκαμε μαζί με και τον πρώην Δήμαρχο, μιλήσαμε για το τι πρέπει να δεσμευθεί, προσπαθήσαμε να δεσμεύσουμε τα δύο οικόπεδα τα οποία έχουμε εδώ πέρα μέσα στην Καρδέτσα, αλλά είναι κοινόχρηστοι χώροι, δεν γίνεται ούτε και γι' αυτά. Και τώρα υπάρχουν συνεχείς συζητήσεις για να δούμε στο τι πρέπει να δεσμευτεί, γιατί αυτή τη στιγμή, από 1η-1η του 19, ο Δήμος Καρδέτσας πληρώνει τον χρόνο περίπου τα διπλάσια, 1.900 και. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η ρευστότητα πλέον αρχίζει και είναι ζητούμενο. Θα πρέπει άμεσα, όχι άμεσα, θα έπρεπε ήδη να έχει γίνει αυτό, θα έπρεπε να έχει λυθεί από το 18 να έχει γίνει επιμήκυνση για να μην υπάρχουν αυτά τα θέματα. Επίσης κάναμε μια συνάντηση και με το παρακαταθήκη και δανείων, μια δημόσια δομή και ζητήσαμε να μας δώσουν με μια επιμήκυνση αν θα μπορέσουμε να πουλήσουμε το δάνειο για να έχουμε και μια δεύτερη επιλογή, γιατί υπάρχει και επιλογή, η Alpha Bank να σου πει ότι εγώ δεν σου κάνω επιμήκυνση του δανείου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι σε λίγο καιρό δεν θα έχουν πληρώσει μισθούς. Και με το παρακαταθήκη και δανείων μας είπανε, μας έδωσαν καταρχήν μια θετική εισήγηση και αυτό είναι και ένα, αν θέλετε, και ένα επιπλέον διαπραγματευτικό ατού όσον αφορά την Alpha Bank, που μπορούμε και το χρησιμοποιούμε μαζί με τον Διευθυντή και τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών στις διαπραγματεύσεις για να τελειώσουμε. Πιστεύουμε ότι το να προσημειώσουμε κάποια οικόπεδα είναι πολυτέλεια. Είναι καθαρά τυπικό το ζήτημα για να καταλάβετε ποιο ασφαλές δάνειο από το δικό μας δεν μπορεί να κάνει καμία τράπεζα. Γιατί τα χρήματα τα κρατάνε από τους ΚΑΠ, κάποιοι είναι 8.400, αυτοί παίρνουν πρώτα χρήματα. Οπότε καταλαβαίνετε, για να φτάσουν να μην πάνε τα χρήματα, θα πρέπει από 8.400 να φτάσουν στο 1.150. Αδύνατον, δεν θα λειτουργεί τίποτα. Τέλος πάντων, βρισκόμαστε σε αυτή τη διαδικασία. Δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί η συμφωνία και πρέπει, όπως έχετε εδώ, να πω ότι αυτό θα έπρεπε να έχει λυθεί.